Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το εμβόλιο της AstraZeneca. Για άλλη μια φορά, η Επιτροπή, η αρμόδια για τον εμβολιασμό στη χώρα μας, ξεκίνησε μια συνεδρίαση. Υπάρχει ένας προβληματισμός μετά τα περιστατικά και κυρίως το θάνατο μιας γυναίκας. Οι πολίτες περιμένουν σε όλες τις ηλικίες να ανοίξουν οι πλατφόρμες όπου θα μπορούν να επιλέγουν ποιο εμβόλιο θα κάνουν. Και σίγουρα αποφεύγουν, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία, το εμβόλιο της AstraZeneca. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και τι λέει η επιστημονική κοινότητα και η κοινότητα η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή βιοχημίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλά, να τον καλησπερίσω. Κύριε Πουλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε και πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το συγκεκριμένο εμβόλιο και γενικότερα για τους εμβολιασμούς. Έχετε δίκιο. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση, θα έλεγα. Δεν ξέρω ακριβώς τις αποφάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμών. Εγώ απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα πολύ βαριά περιστατικά μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca και Johnson & Johnson, ναι, είναι καταγεγραμμένα στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι κατελάχιστον 1 προς 26.000. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, χωρίς να έχουν μάλλον μελετήσει τα δεδομένα, θεωρούσαν ότι αυτά τα σπάνια περιστατικά είναι της τάξης των κάποιων εκατομμυρίων. Και κατά τη γνώμη μου, εδώ και ένα μήνα έχουν κάνει το εξής διπλό λάθος. Έχουν επιτρέψει να εμβολιάζεται με αυτό το σκεύασμα οι νέοι συνάνθρωποι μας, δηλαδή 30 με 45, ναι, το οποίο για μένα είναι ασυγχώρητο. Γιατί, και κύριε το δεύτερο Πουλά, είναι ότι έχουν επιλέξει. Γιατί σε αυτή την ηλικία συγκεκριμένα. Θα συνεχίσω και θα σας απαντήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Και το δεύτερο που έχουν κάνει είναι ότι αυτά τα εμβόλια, το Άστρα και το Johnson & Johnson, το έχουν στρέψει και το έχουν στείλει στα νησιά μας. Αυτό νομίζω ότι είναι τα δύο βασικά λάθη που έχει κάνει η Επιτροπή, και σιγά σιγά αναδιπλώνεται, διαπιστώνει το μέγεθος του προβλήματος και τα ποσοστά των σοβαρών παρενεργειών που έχουμε με αυτά τα εμβόλια, αλλά δεν παίρνει την σωστή και οριστική απόφαση. Τώρα, γιατί σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί σε αυτές το έχουμε δώσει. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον συνάνθρωπό μας 65 χρονών, αν δεν έχουμε δώσει AstraZeneca, να εμφανίσει τέτοιο περιστατικό. Μάλιστα. Στην Νορβηγία, που δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα, ήταν 5 περιστατικά σε 130.000 εμβολιαστέντες από 30 έως 62 χρονών, αν θυμάμαι καλά, γιατί μέχρι 65 χρονών δίνανε. Και δεν είναι αληθές ότι είναι μόνο σε γυναίκες, υπήρχαν και άντρες οι οποίοι είχαν αυτή την παρενέργεια. Άρα λοιπόν, η στατιστική δεν θα κάνει λάθος. Ο αριθμός των περιστατικών τα οποία θα βρούμε θα είναι σε αυτό το επίπεδο και χαμηλότερα. Τώρα, γιατί να πρέπει να πείσουμε να εμβολιαστεί ένας συνάνθρωπός μας ηλικίας 30 με 45 με αυτό το εμβόλιο. Είναι τραγικό το σφάλμα, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο στη χώρα μας από κορονοϊό, σε αυτές τις ηλικίες έχουν προσβληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά έχουν πεθάνει πάρα πολύ λίγοι. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πόσοι έχουν πεθάνει, αλλά ας πάρουμε το υποθετικό σενάριο ότι έχουν πεθάνει 15 συνάνθρωποι μας. Αν εμβολιάσουμε με μία δόση 3 εκατομμύρια συνανθρώπους μας σε αυτές τις ηλικίες και η συχνότητα βαριάς παρενέργειας είναι 1 στις 10.000, το κλάσμα της ζημιάς έναντι του ωφέλους που αναμένουμε είναι συντριπτικά εις βάρος των συνανθρώπων μας. Και το δεύτερο που θέλω να πω, είτε αναφερόμαστε μόνο στις σοβαρές δυνητικά θανατηφόρες παρενέργειες. Υπάρχουν, δεν ξέρουμε υπάρχουν αν και άλλες, θα εμφανιστούν λέτε και άλλες οι οποίες μπορεί να συνοδεύουν τους συνανθρώπους μας στο μήκος χρόνου, γιατί τα εμβόλια αυτά δεν έχουν ελεγχθεί. Μάλιστα. Όμως θα
Τώρα να ρωτήσω αυτό που ρωτάνε και παίρνει και ο κόσμος τηλέφωνο, ξέρετε. Να εμβολιαστούμε με κάποιο άλλο, να κάνουμε κάποιο άλλο. Κοιτάξτε, και ποια είναι η διαφορά. Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση, γιατί μέχρι σήμερα η Επιτροπή Εμβολιασμών είχε αποφασίσει ότι σε αυτές τις ηλικίες εμβολιάζονται μόνο με αυτό και πίεζε τον πληθυσμό να κλείσει ραντεβού μόνο με αυτό. Κατά τη γνώμη μου, αυτή ήταν μια χωρίς λογική απόφαση. Μήπως ισχύει τελικά αυτό που κάποια στιγμή αναφέρθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι πάμε να ξεστοκάρουμε, αυτό είχε πει. Δεν θέλω να σχολιάζω δηλώσεις πολιτικών. Άμα το είπε εκείνος, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο πληθυσμός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο εμβολιασμός είναι ένα σοβαρό θέμα. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σκέψη, όχι πηγαίνοντας για πάρτι και selfies και να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά. Μία γυναίκα στην αναπαραγωγική ηλικία ή μία γυναίκα έγκυος, όσο και αν ακούει φωνές να πάει να εμβολιαστεί, πρέπει να σκεφτεί μόνη της ότι το όφελος που έχει ενδεχομένως να είναι μικρότερο από την ενδεχόμενη ζημιά. Ας μην εκτεθεί πάρα πολύ, αν θέλει να είναι προσεκτική, στο ενδεχόμενο να συναντήσει τον ιό. Μάλιστα. Άρα μέτρα προστασίας προτείνεται σε ανθρώπους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση την οποία μόλις αναφέρατε. Μπορούμε να προστατευτούμε με αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που λέτε ότι από την ηλικία των 30 έως των 45 και ο κορονοϊός δεν είναι τόσο πολύ επιθετικός. Τα νούμερα το λένε. Τα νούμερα το λένε. Επίσης, δεν σέβομαι την άποψη ότι επειδή δεν πήγαν να εμβολιαστούν οι άνω των 80, θα εμβολιάσουμε τους 30χρονους και 40χρονους για να προστατεύσουμε τους 80χρονους. Με ποιο τίμημα? Κανένα τίμημα. Όταν κανείς εμβολιάζεται, σε όλα τα εμβόλια που η ανθρωπότητα γνωρίζει στα χρόνια, είναι για να προστατεύσει τον εαυτό του. Άρα δεν πρέπει ο πληθυσμός να χωρίζεται σε στρατόπεδα των εμβολιασμένων και των μη εμβολιασμένων. Αυτός που έχει εμβολιαστεί το έκανε με συνέστηση και αποφάσισε να εμβολιαστεί γιατί θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν κινδυνεύει από κανέναν ανεμβολιαστό αφού προστατεύεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα όλα αυτά τα οποία αναφέρετε. Θα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση και με τους γιατρούς, ο καθένας θα έλεγα εγώ, να συμβουλεύεται πριν κάνει κάποιο εμβόλιο. Ίσως να υπάρχουν και κάποιες εξετάσεις που μπορεί να κάνει ένας μεγαλύτερης ηλικίας. Θα έλεγα ότι όποιος έχει εμβολιαστεί και νιώσει κάτι το οποιοδήποτε. Οτιδήποτε. Σωστά. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Σε αμέσως επόμενες μέρες, μετά τον εμβολιασμό, να το κρατήσει και να το αναφέρει στο γιατρό του άμεσα και να είναι σε εγρήγορση. Επαναλαμβάνω, ακούμε ότι οι παρενέργειες εμφανίζονται τις πρώτες 28 μέρες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί δεν έχουν περάσει 108 μέρες. Από κάποιον που έχει εμβολιαστεί. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει όλοι οι συνάνθρωποι μας να είναι σε απόλυτη εγρήγορση. Μάλιστα. Κύριε Πουλά, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.